Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο σημερινό πρόγραμμά μας μπορείτε να παρακολουθήσετε. Σε λίγο από την παιδική σειρά TEN-TEN δείτε το επεισόδιο «Αποστολή στη Σελήνη». Στις 18:30 μουσική εκπομπή «Μεταλλουργείο» που παρουσιάζει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Ακολουθεί στις 7 η ξένη σειρά «Πόλεμος και Ειρήνη» από το επικό αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη. Οι ειδήσεις και Εγνατία Οδός στις 7:30. Στις 8:30 η εκπομπή στα Σπορ. Το τρίτο επεισόδιο της ξένης σειράς στον Αστερισμό της Ελπίδας μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 9. Αμέσως μετά δείτε το ντοκιματέρ Τεχνική Ποδοσφαίρου. Στις 11 η εκπομπή Αναστενάρια. Ακολουθεί στις 11:30 η μουσική σειρά Διεθνείς Μουσικές Μέρες. Στις 12:05 το Δελτίο Ειδήσεων και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της T3 Απόψεις Απόψε με θέμα προβλήματα περιβαλλοντολογικά στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια σύντομη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος. Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους Έλληνες της Ομογένειας, καθώς και η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου George Bush στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί αύριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος θα του θέσει αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Το εκτελεστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστεράς καλεί να συνεχιστούν οι διαδικασίες του συνασπισμού προς το συνέδριό του με τις τοπικές συνελεύσεις και την εκλογή αντιπροσώπων από τις διάφορες περιφέρειες προς το πανελλαδικό σώμα. Παράλληλα, απορρίπτει ουσιαστικά την ιδέα διμερών συναντήσεων καθώς και τη συγκρότηση μιας διμερού συνάντησης των κομμάτων του συνασπισμού υπό την προεδρία του Χαρίλαου Φλωράκη. Στο μεταξύ, καθαιρέθηκαν σήμερα ο υπεύθυνος σύνταξης και η συντακτική επιτροπή του Δελτίου Ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού 902. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως αναμένεται η σημερινή ομιλία του Χαρίλαου Φλωράκη στα Πετράλωνα. Αύριο αποφασίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αν θα συνεχιστεί η αποχή από τα δικαστήρια. Στο μεταξύ, λόγω της αποχής των δικηγόρων, η δίκη του Παλαιστίνιου Μοχάμεντ Ρασίτ αναβλήθηκε για τις 7 Οκτωβρίου. Δεν έχει αρχίσει κανένας επιπλέον φορολογικός έλεγχος σε γιατρούς ή δικηγόρους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς. Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε σήμερα ο Μεσούτ Ιλμάζ από τον Τούρκο πρόεδρο Τουρκού Τοζάλ. Η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανάδειξη του Γιλμάζ στην Πρωθυπουργία της Τουρκίας θα αποβεί σε όφελος των σχέσεων των δύο χωρών. Κυβέρνηση συνασπισμού κατά πάσα πιθανότητα στην Ινδία. Το κόμμα του Κογκρέσου δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη αυτοδυναμία. Σύντομα νέα από την Ε3, κυρίες και κύριοι, και πάλι σε μία ώρα.